centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Κύριε Κωνσταντινόπουλε, καλημέρα. Καλημέρα κύριε Νατσούλη, καλημέρα στην Έλενα, καλημέρα και σε όλους τους ακροατές σας. Λοιπόν, θυμίζουμε πώς ήταν τα πράγματα πριν 7 χρόνια. Πριν 7 χρόνια, όταν ξεκινούσε όλη αυτή η διαδικασία, ίσως κάποιοι να είχαν τις επιφυλάξεις τους, γιατί έργα ακούγαν στην Καστοριά και έργα δεν βλέπανε. Δεν πίστευαν ότι γρήγορα μπορεί να εξελιχθεί ένα τέτοιο έργο. Πόσο μάλλον ότι μέσα από αυτό το έργο θα είχαν τη δυνατότητα κάποια στιγμή να πάρουν και αέριο για τα σπίτια τους και για τη θέρμανσή τους και όχι μόνο. Αφού και αυτό ακόμη δεν ήταν, ακόμη και με την κατασκευή σε κάποιο στάδιο, δεν ήταν δεδομένο, κύριε Κωνσταντινόπουλε, έτσι δεν είναι? Ναι, κύριε Νατσούλη, καταρχήν να πω ότι είναι μια πολύ σημαντική εβδομάδα για την Καστοριά, διότι ανακοινώνονται επίσημα οι εργασίες για την κατασκευή του δικτύου φυσικού αερίου και την παροχή φυσικού αερίου στις κατοικίες της πόλης Καστοριάς, του Άργους Ορεστικού και των Μανιάκων. Είναι ένα πολύ σημαντικό έργο που θα δώσει μια δυνατότητα μιας εναλλακτικής μορφής ενέργειας για τα νοικοκυριά. Είναι επίσης πολύ σημαντικό γιατί στην Καστοριά βιώνουμε έναν δύσκολο και μακρύ χειμώνα και το να έχουμε περισσότερες επιλογές για να θερμαθούμε είναι ένα στοιχείο που θα μας εξυπηρετήσει και ίσως βοηθήσει να εξοικονομήσουμε περισσότερα χρήματα. Ναι. Πολύ σωστά το είπατε, όταν ξεκίνησε ο αγωγός του ΤΑΠ πριν από περίπου 7 χρόνια η κατασκευή, ο κόσμος ρωτούσε τότε και ήταν αυτό που τον απασχολούσε κυρίως στις συζητήσεις που είχαμε και πριν την κατασκευή ακόμα. Δηλαδή αν θα πάρει επιτέλους η Καστοριά φυσικό αέριο. Έτσι. Περάσαμε από πολλά κύματα, γίνανε πολλές συζητήσεις και πολλές ενημερώσεις. Η υποδομή του ΤΑΠ ολοκληρώθηκε επιτυχώς και μέσα στα προβλεπόμενα χρονοδιαγράμματα και βλέπετε ότι φτάσαμε σε αυτή την σημερινή εβδομάδα, την τωρινή εβδομάδα, όπου ανακοινώνεται επίσημα η άναξη των εργασιών από πλευράς της ΔΕΔΑ του δικτύου φυσικού αερίου στην περιοχή μας. Ναι. Τώρα, να πούμε το εξής. Ο κ. Κωνσταντινόπουλος ήταν, θα λέγαμε, ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στην τοπική κοινωνία και στον ΤΑΠ. Όλα όσα έγιναν μέσα από τα προγράμματα κοινωνικής εταιρικής ευθύνης, ουσιαστικά θα θυμάστε και μια περίοδο, κύριε Κωνσταντινόπουλε, που δήμαρχοι κάναν συμβούλια, καταλόγους τεράστιους στο τι έργα χρειάζονται. Ό,τι υπήρχε και δεν υπήρχε βάζαν τότε οι δήμαρχοι. Αλλά έγιναν πράγματα κυρίως με μια στόχευση, γιατί ο ΤΑΠ έφτιαχνε κατευθείαν τα έργα ο ίδιος. Δηλαδή δεν έδινε χρήματα για να τα κάνουν οι Δήμοι, έτσι δεν ήτανε? Τα έφτιαχνε ο ίδιος κατευθείαν. Ναι, κοιτάξτε, ο ΤΑΠ αποφάσισε όταν ξεκίνησε η κατασκευή αυτού του τεράστιου έργου υποδομής για την Ελλάδα και την Ευρώπη να υλοποιήσει ένα γιγάντιο πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Ίσως και ως αντισταθμιστικά ωφέλη, ας πούμε, για μια περιοχή. Δεν ήταν ακριβώς αντισταθμιστικά, ναι. Έτσι. Είναι ουσιαστικά οικειοθελής δέσμευση του ΤΑΠ στην ελληνική πολιτεία για την ενίσχυση και του να γίνουν κάποια έργα που θα εξυπηρετήσουν τις τοπικές κοινότητες από τις οποίες θα διερχόταν στην περιοχή της Βορείου Ελλάδος. Οπότε ξεκίνησε τότε μια συζήτηση. Ο ΤΑΠ πρωτοπόρησε και σε αυτό, δηλαδή θέλησε να βάλει στο παιχνίδι της συζήτησης και της επικοινωνίας και της συναπόφασης και τις τοπικές κοινωνίες και τους βαθμούς αυτοδιοίκησης, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, πρώτου και δευτέρου βαθμού. Και αυτό δημιούργησε μια διαδικασία μεγάλη, η οποία έπρεπε να πάρει κάποιο διάστημα για να ολοκληρωθεί και να συναποφασίσουμε, ο ΤΑΠ με τις τοπικές κοινότητες και με τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης ποια έργα θα είναι αυτά τα οποία θα έχουν ένα ουσιαστικό αποτέλεσμα, θα ενισχύσουν τις τοπικές κοινωνίες και θα δημιουργήσουν ένα πολλαπλασιαστικό όφελος. Δηλαδή δεν ήθελε να πάει μονοδιάστατα και να επιλέξει κάποιες δράσεις οι οποίες ίσως θα τον διευκόλυναν και θα τις τελείωνε γρηγορότερα και ευκολότερα. Επέλεξε τον δύσκολο δρόμο και αυτό ήταν μια δύσκολη επιλογή για την εταιρεία του ΤΑΠ. Αναγκάστηκε να οργανώσει ένα τμήμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης πολύ μεγάλο, να συνεργαστεί με εργολάβους
να το επανδρώσει αυτό το τμήμα με συνεργασίες και εργολάβους, έτσι ώστε να είναι σε θέση να υλοποιήσει αυτές τις προτάσεις τις οποίες θα πρότειναν εν τέλει τοπικές κοινωνίες και για τις οποίες τοπικές κοινωνίες θα είχαν πολύ μεγάλη αξία. Για τη δικιά μας περιοχή, κύριε Κοσλόπουλε, ποια θεωρείτε τα σημαντικότερα τέτοια έργα? Όπως σας είπα, αυτή ήταν μια διαβούλευση που κράτησε αρκετά χρόνια. Προβληματιστήκαμε όλοι όσοι συμμετείχαμε σε αυτή τη διαδικασία για να βρούμε τις σωστές προτάσεις, αλλά και τις προτάσεις οι οποίες θα μπορούσαν εν τέλει να υλοποιηθούν. Στη Δυτική Μακεδονία γενικότερα υλοποιήθηκαν έργα που ξεπερνάνε τα 10 εκατομμύρια ευρώ. Επίσης στην Καστοριά, στον νομό Καστοριάς, γίνανε πολύ σημαντικά έργα τα οποία δεν τα έχουμε ξαναδεί ούτε στα υπόλοιπα σημεία του αγού του ΤΑΠ, ούτε πολύ πιθανόν και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας γενικότερα. Το σημαντικότερο για μένα από τα έργα τα οποία υλοποιήθηκαν στην περιοχή της Καστοριάς, της Περιφερειακής Ενότητας της Καστοριάς, ήταν τα μεταπτυχιακά προγράμματα που γίνανε σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, τα φωτοβολταϊκά πάρκα σε συνεργασία με τους ΤΟΕΒ, γίνανε οι παιδικές χαρές στο Δήμο Καστοριάς, έγινε η προμήθεια ασθενοφόρων, έγιναν οι διαχειριστικές μελέτες των δημοτικών δασών του Νεστορίου, του Καστοριάς και του Άργους Ορεστικού. Θα κατασκευαστεί το επόμενο διάστημα ένας επαρχιακός δρόμος στο Δήμο Άργους Ορεστικού και πολλά άλλα έργα, μικρότερα και μεγαλύτερα, που συνέβαλαν στο να δημιουργηθεί έτσι ένα ολοκληρωμένο πακέτο, ας πούμε, έργων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης από τον ΑΟΓΟ ΤΑΠ προς όφελος των τοπικών κοινωνιών. Τώρα, τις τελευταίες μέρες, όπως παρακολουθείτε ίσως, γίνεται μία μάχη και στο διαδίκτυο και παντού, ένας διαγωνισμός ποιος έφερε το φυσικό αέριο στην Καστοριά. Έχουμε κάποια απάντηση γι' αυτό? Τι μπορούμε να πούμε σε αυτό? Κοιτάξτε, εγώ δεν είμαι πολιτικός και τα σχόλιά μου δεν είναι πολιτικά. Έτσι, είμαι ένας ιδιώτης μηχανολόγος μηχανικός που για 7 χρόνια είχα μια συνεργασία με την εταιρεία του ΤΑΠ. Αυτό το οποίο μπορώ να πω εγώ, σαν ένας εξωτερικός παρατηρητής πλέον, είναι ότι η ολοκλήρωση του έργου του ΤΑΠ, αυτή η πολύ σημαντική υποδομή για την Ελλάδα και την Ευρώπη, ολοκληρώθηκε με τη συνεργασία όλων των φορέων σε τοπικό και κεντρικό επίπεδο. Δηλαδή ο ΤΑΠ ήταν ένα έργο υποδομής που στηρίχθηκε διαχρονικά από όλες τις κυβερνήσεις, από όλες τις κυβερνήσεις και από όλους τους φορείς και τους οργανισμούς αυτοδιοίκησης στις τοπικές κοινωνίες. Και ήταν μια επιλογή που έκανε τότε η εταιρεία, έτσι ώστε να προχωρήσει το έργο συνενετικά, να καταλάβει ο κόσμος ότι είναι μια εταιρεία η οποία μπορεί να εμπιστευτεί και ένα έργο υποδομής το οποίο θα συμβάλλει και θα διαμορφώσει ενεργειακά δεδομένα διαφορετικά με πολύ μεγάλη γεωστρατηγική σημασία για την Ελλάδα και κυρίως για τη Βόρεια Ελλάδα, και θα δώσει δυνατότητες που τότε δεν μπορούσαμε ίσως να τις φανταστούμε. Μάλιστα. Μία από αυτές τις δυνατότητες επομένως είναι και η παροχή φυσικού αερίου στην Καστοριά, στην έξοδο της Φοριάς, στον Περδίκα, στην έξοδο της Εορδέας, στην Τολεμαΐδα και άλλες παροχές εξόδους που έχει ο ΤΑΠ στη Βόρεια Ελλάδα, όπως είναι στη Νέα Μεσύμβρια και στην περιοχή της Θράκης για τον IGB. Θέλω να πω ότι αυτό είναι ένα επακόλουθο που συμβαίνει διότι ολοκληρώθηκε μια σημαντική υποδομή και δίνεται αυτή η δυνατότητα. Εμένα δεν με απασχολεί ποιος έκανε τι. Θεωρώ ότι όλοι κάνανε αυτό που έπρεπε από τη θέση που κατήχανε όταν την κατήχανε και θέλω να πω ότι είμαι πολύ ευχαριστημένος σαν υπάλληλος του ΤΑΠ για το διάστημα που υπήρξα, γιατί υπήρξε άριστη συνεργασία με όλους όσοι εμπλέκονταν ας πούμε στα πολιτικά δρόμενα της Δυτικής Μακεδονίας γενικότερα. Και όχι μόνο, φτάνουν εδώ και κάποια μηνύματα και από το Σύλλογο Φίλοι Περιβάλλοντος, βλέπω εδώ τώρα. Σας λέει πολλοί κόσμος ευχαριστώ όλα αυτές τις μέρες από ό,τι παρατηρώ, γιατί κάπου κάποιον πάντα βοηθήσατε αυτά τα 7 χρόνια μάλλον. Κοιτάξτε, για να είμαστε σωστοί σε αυτό που λέμε, έτσι, δεν ήταν προσωπικές επιλογές δικές μου. Έτσι, όπως σας είπα, αυτό ήταν ένα σχέδιο, μια απόφαση που αφορούσε την εταιρεία του ΤΑΠ και η οποία επέλεξε να ακολουθήσει, όπως είπαμε, αυτόν τον δύσκολο δρόμο και να διαβουλευτεί με τους πολίτες και τις τοπικές κοινωνίες. Εγώ αυτό που έκανα και ο ρόλος που είχα στην εταιρεία για αυτά τα 7 χρόνια ήταν, να το πούμε απλά, ο ρόλος του αγγελιοφόρου. Δηλαδή, μιλούσα με τις τοπικές κοινωνίες, άκουγα τα προβλήματα, τα μετέφερα. Ήταν όμως επιλογή της εταιρείας του ΤΑΠ. Και η αξιολόγηση για το τι θα γίνει και το τι δεν θα γίνει, ναι.
Ακριβώς, η αξιολόγηση, η τελική απόφαση, η χρηματοδότηση. Επομένως, το ευχαριστώ δεν είναι σε μένα, το ευχαριστώ είναι στην εταιρεία που επέλεξε να πορευτεί έτσι όπως πορεύτηκε και να δημιουργήσει μια σύγχρονη υποδομή με πολύ διαφορετικά δεδομένα από ό,τι έχουμε συνηθίσει από άλλες υποδομές που γίναν στην περιοχή μας και γενικότερα στη Βόρεια Ελλάδα. Τώρα, ο κύριος Τσάκας ήταν και πριν λίγες μέρες εδώ στην εκπομπή μας. Πιστεύει ότι ίσως μέχρι το τέλος αυτής της χρονιάς ακόμη και να, πάρουν και κάποια σπίτια πρώτα αέριο για την θέρμανσή τους ή για άλλες κρίσεις. Δεν ξέρω αν αυτό θα το κατορθώσουμε. Φαίνεται όμως ότι ουσιαστικά η περισσότερη μάζα θα χρησιμοποιήσει το αέριο για τον επόμενο χειμώνα, τον χειμώνα του 2023. Θέλω να μας πείτε για την διαδικασία λίγο και για, επειδή είστε ακριβώς σε αυτήν την, σε αυτή τη δουλειά, τι ακριβώς θα χρειαστεί για να ξέρει και ο κόσμος. Ωραία, θα κατασκευαστεί τώρα το δίκτυο που θα περνάνε οι σωλήνες του φυσικού αερίου από τον κάθε δρόμο, ώστε να συνδεθούν σε μεταγενέστερο χρόνο στο κάθε σπίτι που θα ενδιαφερθεί. Πόσο απλή, πόσο δύσκολη, πόσο περίπλοκη, δεν ξέρω τι διαδικασία θα ακολουθηθεί για να έχουμε αυτές τις συνδέσεις και τι θα απαιτηθεί και από πλευράς κόστους. Κοιτάξτε, κατασκευαστικά θεωρώ ότι αυτό το έργο που θα ξεκινήσει δεν είναι τόσο πολύπλοκο έργο όπως μπορούμε να φανταστούμε το έργο του ΤΑΠ. Έτσι, επειδή είναι ένα εύκολο έργο. Έχει εικόνα από τον ΤΑΠ και ίσως θεωρεί ότι θα είναι ένα έργο που θα διαρκέσει πάρα πολλά χρόνια με, με πολλές ιδιαιτερότητες και πολύ μεγάλη δυσκολία. Είναι ένα έργο που γίνεται σε πάρα πολλές περιοχές της Ελλάδος αυτή τη στιγμή, έτσι ταυτόχρονα. Είναι ένα έργο μικρότερης κλίμακας, οπότε μπορεί να ξεκινήσει ευκολότερα και να τελειώσει και γρηγορότερα. Άρα η ΔΕΔΑ, η οποία έχει αναθέσει σε έναν εργολάβο την κατασκευή αυτού του δικτύου, θέλουμε από εδώ και πέρα να τηρήσει τα χρονοδιαγράμματα, αυτό ευχόμαστε όλοι, έτσι ώστε να μπορέσει να ολοκληρωθεί αυτή η υποδομή που συζητάμε, η παροχή του σωλήνας να φτάσει στα σπίτια και να γίνουν και οι συνδέσεις σιγά σιγά το συντομότερο χρονικό διάστημα. Τώρα η διαδικασία που θα ακολουθεί ο κάθε ιδιώτης θα προσδιοριστεί από τη ΔΕΔΑ και θα υπάρχει μια μορφή αίτησης, ας πούμε, και εκδήλωση ενδιαφέροντος και στη συνέχεια θα προσδιορίζονται τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθήσει ο καθένας ιδιώτης αν θέλει να συνδεθεί με το φυσικό αέριο. Μάλιστα. Κατασκευαστικά λοιπόν από εκεί και μετά, από τη σωλήνα που θα περνάει, από το σωλήνα που θα περνάει έξω από το σπίτι, μέχρι να έρθουμε μέσα στον λέβητά μας. Εδώ λοιπόν απαιτούνται διάφορα πράγματα, απαιτούνται μηχανική, απαιτούνται μελέτες, απαιτούνται κάποια πράγματα που πρέπει να τα ξέρει ο κόσμος. Φυσικά και απαιτούνται. Φυσικά υπάρχουν διαδικασίες, έτσι όλες αυτές είναι διαδικασίες. Για την ασφάλεια της εγκατάστασης. Φυσικά, ακριβώς. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Για την ασφάλεια της εγκατάστασης υπάρχουν επιστοποιήσεις οι οποίες θα πρέπει να δίνονται. Υπάρχει συγκεκριμένη διαδικασία αδειοδοτική η οποία θα πρέπει να ακολουθείτε. Και όλα αυτά θα τα γνωρίζουν οι πολίτες στο επόμενο διάστημα και θα ξέρουν ποια διαδικασία θα πρέπει να ακολουθήσουν. Που αφορούν όλα τα στάδια από την κατασκευή όλης αυτής της σύνδεσης μέχρι την τοποθέτηση του λέβητα αερίου, μέχρι και την καμινάδα που θα φεύγουν και τα αέρια του. Φυσικά. Όλα αυτά γίνονται με κάποιες προδιαγραφές. Προδιαγραφές. Είναι αυστηρές και θα πρέπει να ακολουθούνται. Και όλοι οι συνάδελφοι μηχανικοί θα τις γνωρίζουν και θα μπορούν να εξυπηρετήσουν τον κόσμο όταν φτάσει αυτή η ώρα. Το σημαντικότερο βέβαια, έτσι, στην υπόθεση αυτή που συζητάμε, είναι το κόστος της εγκατάστασης. Μάλιστα. Γιατί όλα τα διαδικαστικά. Το οποίο, κύριε Κοσλόπουλε, πώς είναι. Το κόστος της εγκατάστασης ποτέ δεν είναι αμεληταίο, όσο και να είναι. Έτσι, και ζούμε δύσκολες εποχές σε μια πολύ δύσκολη περιοχή. Άρα είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή τρέχει το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων και θα τρέχει που δίνει κάθε τη χρόνο δυνατότητα, και ναι, θα τρέχει και τα επόμενα χρόνια, που δίνει τη δυνατότητα της επιδότησης στο σύστημα θέρμανσης που θα επιλέξουμε και άρα είναι μια πολύ μεγάλη βοήθεια και πολύ πιθανόν αύριο μεθαύριο να τρέξουν στοχευμένα προγράμματα που θα επιδοτούν αποκλειστικά την ενίσχυση της αντικατάστασης του λέβητα με ένα λέβητα φυσικού αερίου, για να μπορέσει όλο αυτό το πράγμα να εξαπλωθεί ευκολότερα και να γίνει πολύ προσιτό στους πολίτες. Γιατί κακά τα ψέματα, κύριε Κοσλόπουλε, εσείς πηγαίνετε συνέχεια σε λεβητοστάσια,
σε ένα λεβιτοστάσιο θα βρείτε τον πετρελαίο, τον πέλε, το ξύλο, όλους τους λέβητες, όλη τη σειρά ναι. την έχουν πάρει οικογένειες. Ναι. Ακριβώς, είναι ακριβώς αυτό που λέτε. Για να προσπαθήσει να σταθεί λίγο φθηνότερα. Ακριβώς, ακριβώς. Μπορεί να πας σε ένα λεβιτοστάσιο και να δεις 3 και 4 συστήματα θέρμανσης. Ακριβώς. Οπότε, επειδή όμως το καύσιμο μετάβασης, όπως λέμε, έτσι, σε μια οικονομία μηδενικών ρήπων θα είναι το φυσικό αέριο, και αυτή είναι η προσέγγιση που υπάρχει και σε ελληνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο για κάποια επόμενα χρόνια να αξιοποιηθεί το φυσικό αέριο, το οποίο έχει λιγότερους ρήπους από τα συστήματα θέρμανσης που χρησιμοποιούμε μέχρι σήμερα. Δεν είναι ανανεώσιμη πηγή θέρμανσης, αλλά είναι ενέργειας, αλλά είναι ένα καύσιμο το οποίο θα αποτελέσει το καύσιμο μετάβασης. Συνεπώς, θα πρέπει για να μπορέσει ο κόσμος να προχωρήσει στην αντικατάσταση των λεβιτών του και να προχωρήσει γρηγορότερα. Να προχωρήσουν γρηγορότερα οι συνδέσεις στα σπίτια, κάπως να βοηθηθεί και ο κόσμος. Γιατί, όπως είπαμε, αυτό που μας ενδιαφέρει για την περιοχή μας είναι να μειώσουμε το κόστος της θέρμανσης. Βιώνουμε μια ενεργειακή φτώχεια για πάρα πολλά χρόνια η Καστοριά, έτσι, και σε σύγκριση με όμορες περιοχές που αξιοποιούσαν την τηλεθέρμανση τα προηγούμενα χρόνια από τη ΔΕΗ, ήρθε η ώρα από εδώ και πέρα να μπορέσουμε να ευνοηθούμε κάπως και εμείς, μειώνοντας το κόστος θέρμανσης με ένα εύκολο σύστημα θέρμανσης, όπως είναι το φυσικό αέριο στη λειτουργία του, με ένα ασφαλές σύστημα θέρμανσης, και το οποίο θα μας δώσει τη δυνατότητα να περνάμε με λιγότερα χρήματα αυτόν τον μακρύ και δύσκολο χειμώνα. Μας στέλνουν μηνύματα, κύριε Κοσλόπουλη, και από περιφερειακά περιοχές, Μαυροχώρη, Μεσοποταμία, βλέπω εδώ τώρα. Υπάρχει περίπτωση, εσείς τα ξέρετε καλύτερα, υπάρχει περίπτωση, είναι εύκολο να έχουμε επέκταση του δικτύου αυτού που θα αρχίσει να κατασκευάζεται από μεθαύριο? Κοιτάξτε, θεωρώ ότι στις μελέτες που έχουν γίνει και στην πρόβλεψη που έχει γίνει, υπάρχει δυνατότητα για επέκταση. Θέλω να πω ότι οι προδιαγραφές με τις οποίες θα τοποθετηθούν, ας πούμε, οι σωληνώσεις, τα μεγέθη τους, τα υλικά τους, προβλέπουν, θεωρώ, και κάποιες μελλοντικές επεκτάσεις. Έτσι, δεν θα είναι τόσο συγκεκριμένη η δυναμικότητα, ας πούμε, των αγωγών που θα διατρέξουν την περιοχή μας σε πρώτη φάση, την Καστοριά, το Άργος Οριστικό και το Μανιάκι. Από εκεί και πέρα αυτό είναι μια συζήτηση που αφορά τη ΔΕΔΑ, έτσι, και τους πολιτικούς παράγοντες της περιοχής. Πάμε στην ερώτηση του 1 εκατομμυρίου τώρα, κύριε Κοσλιόπουλε. Με το ρεύμα, με το πετρέλαιο, με το αέριο να είναι αυτή τη στιγμή τη χρονική στον Θεό. Οπότε ο κόσμος βρίσκεται και σε ένα κομβικό σημείο. Να προτιμήσει και να παραμείνει στο πετρέλαιο, αλλά με εξυγχρονισμένους λέβητες συμπίκνωσης πετρελαίου. Να πάει στις αντλίες θερμότητες που είναι με το ρεύμα και που ακούει πολύ καλά λόγια. Να περιμένει το αέριο που το περίμενε έτσι κι αλλιώς σαν μάνα εξ ουρανού τόσα χρόνια. Τι να κάνει? Αυτή όντως είναι μια δύσκολη ερώτηση και είναι ακόμα δυσκολότερη τη φετινή χρονιά. Βιώνουμε μια πολύ δύσκολη χρονιά. Έτσι, οι τιμές των καυσίμων έχουν αυξηθεί κατακόρυφα. Και αυτό συμβαίνει σε όλα τα καύσιμα. Το γιατί συμβαίνει αυτό είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα και ένα πολύ παραγωγικό ζήτημα που δεν είναι της ώρας να το αναλύσουμε. Αλλά δυστυχώς συμβαίνει και θεωρώ ότι θα συνεχίσει να συμβαίνει τον φετινό χειμώνα, και περιμένουμε ίσως μια αποκλιμάκωση από το καλοκαίρι και μετά, έτσι ώστε τον επόμενο χειμώνα να είμαστε σε καλύτερα επίπεδα κοστολογικά. Και θεωρούμε ότι θα πάρθουν πρωτοβουλίες και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για να συμβεί αυτό. Και μια μικρή παρένθεση πριν πάω να απαντήσω την ερώτησή σας είναι το ότι η αξία μιας υποδομής ενός αγωγού όπως ο ΤΑΠ που κατασκευάστηκε είναι αυτή ακριβώς. Είναι στις περιόδους ενεργειακής κρίσης να μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και κατ' επέκταση η χώρα μας να έχει ενεργειακή αυτάρκεια και να έχει διαφοροποιημένες πηγές προμήθειας καυσίμων. Έτσι, αυτό είναι το σημαντικότερο γεγονός από την κατασκευή μιας τέτοιας υποδομής. Τώρα, στον τι λέβητα και τι επιλογή μπορεί να έχει ο κόσμος, κοιτάξτε, το πετρέλαιο ήδη έχει εξαιρεθεί από την επιδότηση του εξοικονομώ. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο, γιατί όπως είπαμε, κατευθυνόμαστε σε μια μεγάλη ενεργειακή μετάβαση. Το φυσικό αέριο φυσικά επιδοτείται, όπως και οι αντλίες θερμότητας. Υπάρχει διαφορά κοστολογική στην αγορά των συστημάτων. Στην αγορά των συστημάτων, έτσι. Και αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να συνυπολογίσει ο κόσμος. Τώρα, στο τι θα πρέπει να επιλέξει συναρτάται πάντα από το σπίτι του,
από τις ενεργειακές ανάγκες που έχει το σπίτι του, από την εγκατάσταση που ήδη υφίσταται στο σπίτι του, γιατί υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες μπορεί να αποκλείεται το ένα ή το άλλο σύστημα θέρμανσης. Οπότε δεν είναι μια εύκολη απάντηση. Είναι κατά περίπτωση η απάντηση. Σπίτι. Κατά περίπτωση και ναι. Το τι χρειάζεται ένα σπίτι και τι οικονομικές δυνατότητες υπάρχουν από τον ιδιοκτήτη του σπιτιού, ουσιαστικά οδηγούν στο πού πρέπει να πάει κάποιος για την θέρμασή του για τα επόμενα χρόνια. Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, κύριε Κοσλόπη, εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Ήταν πολύ ενδιαφέροντα τα όσα είπαμε. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Και με την πρώτη ευκαιρία να τα ξαναπούμε, γιατί θα έχει και συνέχεια όλο αυτό. Θα το βλέπουμε στην εξέλιξή του, θα τη βλέπουμε στην κατασκευή του. Οπότε θα σας ξαναχρειαστούμε σίγουρα. Να είστε καλά, κύριε Ανατούλη, σας ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα. Αυτά λοιπόν με τον κύριο Μιχάλη Κοσλιόπουλο για όλη αυτή την ιστορία των τελευταίων 7 χρόνων με τον αγωγό ΤΑΠ, ως ο άνθρωπος που ήταν ανάμεσα στην κοινωνία της Καστοριανή με τον αγωγό ΤΑΠ, όπου είχε την επαγγελματική σχέση. centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς, με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς, centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.